Τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα πήρε ο Ερμής Μελιγούς και στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του πέμπτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας έπειτα από το ισόπαλο χωρίς σκορ 0-0 στο Άστρος με αντίπαλο τον Άγιο Ιερόθεο σε ένα ανοιχτό παιχνίδι με φάσεις και από τις δύο ομάδες με τον Ερμή Μελιγούς να φτάνει κοντά σε περιπτώσεις που δημιούργησε στον γκολ. Στο φινάλε ο Άγιος Ιερόθεος είχε χαμένο πέναλτι με τον Κώστα τον Γιαννούση να σώζει την ομάδα του σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με συναρπαστικό φινάλε, με αγωνία μέχρι και το τελευταίο τλειό. Τελικά οι δύο ομάδες έμειναν στο 0 και έτσι ο Ερμής πήρε τον πρώτο βαθμό, άνοιξε λογαριασμό για την νέα χρονιά στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία. Εδώ έχουμε ένα πέσιμο του Μπάξτον με το παιχνίδι να συνεχίζεται. Λέγαμε λοιπόν για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Ερμής να παραμείνει στην κατηγορία. Είναι αρχή του πρωταθλήματος, έχουμε πολλά ακόμα να δούμε στην συνέχεια. Εδώ ο Μπάξτον πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση, καθυστερεί όμως και η προβολή του αμυντικού του Αγίου Ιερόθεου είναι καθοριστική στο να φύγει μπάλα σε κόρνερ. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία αυτή για τον Ερμή Μελιγούς με τον Μπάξτον, ενώ έφυγε ταχύτατα να μην μπορεί στο τέλος να πλασάρει. Ένα κλικ χρειάζονταν ακόμα ο Κάρλος Μπάξτον για να πυροβολήσει προς την εστία του Αγίου Ιερόθεου. Δεν έγινε. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Ερμή να είναι και πάλι στο προσκήνιο. Εδώ ο Τσιόλης ένα σούτ, την μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Φάουλ, μπάλα μέσα στην περιοχή. Κεφαλιές, νέες κεφαλιές. Ο Ανδριανός, ο Μπάξτον δοκάρει, τεράστια ευκαιρία. Δεν μπορεί από κοντά ο Κάρλος Μπάξτον, φοβερή ευκαιρία, αγγίζει τον γκολ ο Ερμής, δεν έρχεται και κάπως έτσι πέρασε αυτή τη στιγμή, όπως και σε αυτή την περίπτωση με το φάουλ του Γιώργου Καδά που έφυγε λίγο έξω. Δεύτερο ημίχρονο, ξανά ο Μπάξτον μέσα στην περιοχή, το σουτ που θα κάνει η μπάλα θα φύγει έξω. Ήταν ο Μέντες, δεν ήταν ο Μπάξτον, ο αριστερός back half της ομάδας του Ερμή. Εδώ η σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκάρια με την ομάδα του Αγίου Ιερόθεου τώρα να είναι στο προσκήνιο. Ο Άγιος Ιερόθεος ήταν αρκετά απειλητικός και επικίνδυνος στις κόντρα επιθέσεις του. Εδώ μια βαθιά μπαλιά και ένα σούτ, ο Γιαννούσης θα μπλοκάρει εκ των κορυφαίων της αναμέτρησης ο Κώστας Γιαννούσης. Όπως είπαμε, με το πέναλτι το οποίο απέκρουσε, το οποίο τον χρήζει και MVP του αγώνα εδώ. Τραυματισμός, σοβαρός τραυματισμός για ποδοσφαιριστή του Αγίου Ιερόθεου και το χειροκρότημα των φιλάθλων σε μια στιγμή η οποία έχει την δική της σημασία με τους φιλάθλους του Ερμή Μελιγούς να δείχνουν ποδοσφαιρικό πολιτισμό στην περίπτωση αυτή. Εδώ καλή στιγμή, αλλά άστοχη για την ομάδα της Μελιγούς. Δυστυχώς, εδώ η λήψη δεν είναι η ιδανικότερη λόγω ενός τεχνικού προβλήματος, είναι η φάση που κερδίζει το πέναλτι ο Άγιος Ιερόθεος στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Ωστόσο θα δούμε το πέναλτι, ο Κώστας Γιαννούσης πέφτει, διώχνει, κρατάει το 0 για την ομάδα του.